και από τη Βαρκελόνη και τον κύριο Χαρμπαλή, στον κύριο Μπακάκο, τον αναπληρωτή καθηγητή στην πνευμονολογική κλινική, την πρώτη πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία, εδώ στην Αθήνα. Κύριε Μπακάκο, καταρχήν από τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και κυρίως αυτούς που είναι σε πιο βαριά κατάσταση, έχουμε κάποιο θετικό νέο? Καλησπέρα και πάλι, κύριε Ευαγγελάτο. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι ότι έχουμε 18 διασωληνωμένους ασθενείς. Κάποιοι έχουν κάποια βελτίωση στην πορεία τους, αλλά ακόμα δεν έχει εξιτήριο από τη μονάδα πάρει κανένας από τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη μονάδα. Αυτό ακούγεται λίγο, πώς να το πω, λίγο ιδιαίτερο, με την έννοια ότι όταν κάποιος φτάνει να μπει στη μονάδα, εκεί τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν πολύ. Είναι έτσι ή όχι? Πραγματικά έτσι είναι. Στη μονάδα φτάνουν να μπαίνουν οι ασθενείς που κάνουν βαριά πνευμονία και εξαιτίας αυτής σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς αυτοί διασωληνώνονται και από εκεί και μετά αρχίζει η προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η προσπάθεια να επιβιώσουν. Πόσοι είναι στη μονάδα τώρα στο Σωτηρία? Στο Σωτηρία αυτή τη στιγμή και οι δύο μονάδες που λειτουργούν έχουν γεμίσει, έχουν 18 περιστατικά και δεν υπάρχει κενή κλίνη ΜΕΘ. Έχει γεμίσει η ΜΕΘ? Μέσα σε μία εβδομάδα δηλαδή οι μονάδες του νοσοκομείου αναφοράς έχουν γεμίσει σε κλίνες. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε ασθενής που δεν είναι ακόμα διασωληνωμένος αλλά θα επιδεινωθεί η κατάστασή του και θα χρειαστεί να διασωληνωθεί, θα πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας άλλου νοσοκομείου. Ευτυχώς από αυτά που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει, το δικό μας σύστημα, το σύστημα υγείας μας, το ταλαιπωρημένο σύστημα υγείας μας, έχει αντοχές ως προς τις εντατικές. Το λέω σε αντίθεση με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ιταλία ή που ακούμε στην Ισπανία. Προφανώς βεβαίως αυτές δεν είναι ανεξάντλητες, έτσι? Είναι σαφές ότι σε μία πανδημία κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς. Αυτό το βλέπουμε και σε χώρες που, ευρωπαϊκές που έχουν πολύ καλά δομημένα συστήματα υγείας και κυρίως έχουν περισσότερες κλίνες ΜΕΘ από αυτές που έχουμε ανά 100.000 πληθυσμού την Ελλάδα. Μάλιστα. Επομένως λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταστεί σαφές ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που έχουμε εναντίον της πανδημίας από τον COVID-19 είναι η μείωση της μεταδοτικότητας, είναι η μείωση της μετάδοσης του ιού στον πληθυσμό, διότι αυτό θα οδηγήσει σε λιγότερους μολυσμένους, άρα λιγότερους νοσούντες, λιγότερους βαριά νοσούντες και λιγότερους διασωληνωμένους. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για την πνευμονία από τον ιό αυτό. Επομένως, αυτή είναι η πιο σημαντική παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, ήθελα να ρωτήσω, κύριε